Αν αυτά που κάνετε εσείς και αν τα αποτελέσματα που έχετε εσείς δεν τα αντιγράφουν και δεν τα επαναλαμβάνουν τα άτομα της ομάδας σας, οι πολίτες σας ή το προσωπικό σας, τότε πώς θα είναι το μέλλον σας και το εισόδημά σας σε αυτή τη δουλειά ή σε όποια δουλειά κάνετε. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ», δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος «Επαγγελματίας του μέλλοντος» στο FuturePro.gr, και αυτό που κάνω είναι βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεο μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί, γιατί ανεβάζω ένα καινούργιο βίντεο κάθε εβδομάδα. Επίσης μπείτε στο GreekCoach.gr / blog, θα βρείτε το link και στην περιγραφή, για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Στο σημερινό μάθημα θα μοιραστώ μαζί σας τα 7 βήματα, τα 7 κριτήρια για την επιτυχία του J. Paul Getty και θα μιλήσουμε κυρίως για το 7ο κριτήριο. Και δείτε στο τέλος του μαθήματος πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους συνεργάτες σας να ξεκινήσουν σωστά στην επιχείρησή τους. Ο J. Paul Getty ήταν ένας Αμερικανός επιχειρηματίας, ο οποίος στην ακμή της καριέρας του ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Αμερική το 1957 και ο οποίος έχει γράψει αρκετά βιβλία σχετικά με την επιτυχία και τις επιχειρήσεις. Είχε μιλήσει λοιπόν για τα 7 βήματα που χρειάζεται να κάνεις, τα 7 κριτήρια που χρειάζεται να έχεις για να μπορέσεις να πετύχεις. Οπότε πάμε να δούμε αυτά τα 7 κριτήρια. Νούμερο 1. Θα πρέπει να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση. Νούμερο 2. Στην επιχείρησή σου θα πρέπει να έχεις κάτι που να είναι καταναλωτικό. Με άλλα λόγια, κάτι που να τελειώνει ή αν είναι υπηρεσία, κάτι που να χρειάζεται ανανέωση. Νούμερο 3. Στην επιχείρησή σου θα πρέπει όλοι να έχουν την ίδια ευκαιρία με σένα. Να είναι δηλαδή τέτοια η δομή που όλοι με τους οποίους συνεργάζεσαι να έχουν την ίδια ευκαιρία για ανάπτυξη με σένα. Νούμερο 4. Χρειάζεται να ενδιαφέρεσαι περισσότερο για το καλό των άλλων από ότι για το δικό σου καλό. Βάλε το συμφέρον των άλλων πιο μπροστά από το δικό σου. Νούμερο 5. Να παρέχεις μια υπηρεσία που αναζητούν οι άλλοι. Και θα προσθέσω εδώ να παρέχεις προϊόντα ή υπηρεσίες που ψάχνουν οι άνθρωποι. Νούμερο 6. Αν κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος από τα προϊόντα σου ή αν αλλάξει γνώμη μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, δώσ' του τη δυνατότητα να τα επιστρέψει και να πάρει τα χρήματα του πίσω. Και νούμερο 7. Ασχολήσου με μια δουλειά η οποία να μπορεί να αναδιπλασιαστεί. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο δικός μας χώρος, ο χώρος του δικτυακού μάρκετινγκ, της εναλλακτικής επιχειρηματικότητας, καλύπτει και τα 7 αυτά κριτήρια. Επίσης, ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν πώς να δημιουργήσουν εισόδημα στο δικτυακό μάρκετινγκ, ακόμα και αν έχουν αυτά τα 7 κριτήρια, τα 7 βήματα στη διάθεσή τους. Δηλαδή, κάποιοι συνεργάζονται με μια εταιρεία δικτυακού μάρκετινγκ, αλλά ουσιαστικά είναι η δική τους επιχείρηση μέτρα το χώρο τους. Έχουν κάτι που είναι καταναλωτικό ή που χρειάζεται ανανέωση κάθε μήνα. Όλοι έχουν την ίδια ευκαιρία για ανάπτυξη με εσάς. Και οι περισσότεροι έχετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που χρειάζονται και ψάχνουν άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι χρειάζονται τα προϊόντα της υπηρεσίας σας. Ή πολλοί άνθρωποι, πρακτικά όλος ο κόσμος, χρειάζεται να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Και βάζω στοίχημα ότι η εταιρεία σας προσφέρει και κάποιο είδους εγγύηση επιστροφής χρημάτων σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Και όσοι έχουν καταφέρει πράγματα στο δικτυακό μάρκετινγκ είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το καλό των άλλων, ακόμα και σε βάρος του δικού τους χρόνου. Και τέλος, ξέρω ότι αυτή η επιχείρηση μπορεί να αναδιπλασιαστεί, ότι δηλαδή μπορείτε να εκπαιδεύσετε άλλους στο πώς να κάνουν τη δουλειά και να μπορούν μετά να την κάνουν χωρίς τη δική σας συμμετοχή. Και το ξέρω αυτό γιατί το έχω δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές και το έχω κάνει και εγώ στη δική μου την ομάδα. Και όλοι όσοι ασχολείστε με το δικτυακό μάρκετινγκ ή την εναλλακτική επιχειρηματικότητα, έχετε στη διάθεσή σας αυτή την ευκαιρία. Και ενώ όλοι έχουν αυτά τα 7 πράγματα στη διάθεσή τους, το γιατί οι περισσότεροι τελικά δεν έχουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν. Σε προηγούμενο μάθημα μιλήσαμε για τους 30 λόγους που οι άνθρωποι αποτυγχάνουν στο δικτυακό μάρκετινγκ. Αν το βλέπετε στο YouTube, μπορείτε να το βρείτε εδώ ή στην περιγραφή. Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε κυρίως για το 7ο βήμα, το 7ο κριτήριο για την επιτυχία, που έχει να κάνει με τον αναδιπλασιασμό. Το να είστε δηλαδή σε μια δουλειά, σε μια επιχείρηση, η οποία μπορεί να αναδιπλασιαστεί. Και θα προσθέσω εδώ ότι όχι μόνο απλά να μπορεί να αναδιπλασιαστεί, αλλά χρειάζεται να βεβαιωθείτε ότι όντως την αναδιπλασιάζετε. Γιατί αν δεν αναδιπλασιάζετε τη δουλειά σας, αν δεν δημιουργείτε αντίγραφα του εαυτού σας, τότε δεν σημαίνει τίποτα. Δεν έχει σημασία αν απλά μπορεί να αναδιπλασιαστεί. Δεν αξιοποιείτε στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που σας δίνει. Πολλές φορές δίνω το παράδειγμα με το iPhone. Έτσι, ή με ένα πολύ καλό smartphone. Αν ας πούμε έχετε ένα smartphone, ένα iPhone, το οποίο κάνει 1000 δολάρια, 1000 ευρώ, το οποίο έχει πάρα πολλές δυνατότητες και εσείς το χρησιμοποιείτε μόνο για να στέλνετε μηνύματα, για να μπαίνετε στο Facebook, ουσιαστικά δεν αξιοποιείτε το μέγιστο δυναμικό του, δεν αξιοποιείτε όλες τις δυνατότητες που σας δίνει. Αν έχετε λοιπόν μια επιχείρηση, η οποία μπορεί να αναδιπλασιαστεί, αλλά δεν τη λειτουργείτε με τέτοιο τρόπο που να δημιουργείτε αναδιπλασιασμό,
τότε ουσιαστικά δεν αξιοποιείτε στο μέγιστο όλες τις δυνατότητες που σας δίνει. Αν αυτά που κάνετε δηλαδή εσείς και αν τα αποτελέσματα που έχετε εσείς δεν τα αντιγράφουν και δεν τα επαναλαμβάνουν τα άτομα της ομάδας σας, τότε πώς θα είναι το μέλλον σας και το εισόδημά σας σε αυτή τη δουλειά. Ο Ράντι Γκέιτς λέει ότι μην βλέπεις αν αυτό που κάνεις δουλεύει, δες αν αυτό που κάνεις αναδιπλασιάζεται. Αν είστε πολύ καλοί στο να κάνετε προσωπικές παρουσιάσεις και με το πάθος σας, την προσωπικότητά σας, τον δυναμισμό σας και τον ενθουσιασμό σας κάνετε πελάτες και κάνετε και συνεργάτες, μπορεί μεν να φέρνετε αποτελέσματα, αλλά ουσιαστικά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε έναν διπλασιασμό, γιατί οι περισσότεροι δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνετε κι εσείς. Δεν μπορούν να το αντιγράψουν αυτό. Οπότε, αν ακόμα δεν έχετε έναν διπλασιασμό, τότε θα πρέπει να αλλάξετε αυτά που κάνετε ή που δεν κάνετε, για να αρχίσετε να δημιουργείτε έναν διπλασιασμό στην ομάδα σας. Το πρώτο βήμα έχει να κάνει με το να κάνετε τους άλλους να κάνουν αυτά που χρειάζεται να γίνουν για να κερδίσουν χρήματα. Και εδώ κυρίως αναφέρομαι στα άτομα που εισάγουμε προσωπικά εμείς στο δίκτυο. Άρα έχει να κάνει με το να κάνω τα άτομα που εισάγω προσωπικά όντως να κάνουν τις δραστηριότητες που απαιτούνται για να μπορέσουν να κερδίσουν χρήματα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για τον αναδιπλασιασμό. Το δεύτερο βήμα έχει να κάνει με το να δουλέψετε σε βάθος για να δημιουργήσετε αποτελέσματα. Όταν λέω αποτελέσματα, εννοώ τρία πράγματα. Πρώτον, τα άτομα αυτά να καταναλώνουν τα προϊόντα ή να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, δηλαδή να κατανοήσουν την αξία των προϊόντων και τη σημασία του να τα χρησιμοποιούν συστηματικά. Δεύτερον, να μιλάνε συνεχώς σε νέα άτομα, να κάνουν συνεχώς ανέβρεση υποψηφίων, είτε σε γνωστούς είτε μέσω μεθόδων marketing σε αγνώστους. Και τρίτον, να φέρνουν νέους συνεργάτες. Αν οι άνθρωποι μας δεν κάνουν αυτά τα τρία πράγματα, αν δεν χρησιμοποιούν συστηματικά τα προϊόντα, αν δεν μιλάνε συνεχώς σε καινούργια άτομα και αν δεν φέρνουν συνεχώς νέους συνεργάτες, τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε αποτελέσματα. Πολλοί νομίζουν ότι έχουν αποτελέσματα όταν απλά γράψουν κάποιον και αυτός ο νέος συνεργάτης αγοράζει προϊόντα ή ανανεώνει κάθε μήνα τη συνδρομή του. Αυτό είναι μεν σημαντικό, αλλά είναι το 1 τρίτο των αποτελεσμάτων. Εμείς όμως θέλουμε και τα τρία. Άρα το δεύτερο βήμα έχει να κάνει με το να δουλέψετε σε βάθος και να δημιουργήσετε αποτελέσματα. Το τρίτο βήμα είναι να βάλετε άλλους να χτίσουν βάθος. Και το τέταρτο βήμα είναι το πώς να δημιουργήσετε ενθουσιασμό και σταθερή ορμή και ανάπτυξη στην ομάδα σας. Σε παλιότερο βίντεο είχα μιλήσει για το πώς δημιουργώ ορμή στην ομάδα μου. Μπορείτε να βρείτε το link στην περιγραφή ή αν το βλέπετε στο YouTube να το κάνετε κλικ εδώ. Αν όλοι όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο μπορούσατε να πάτε στα άτομα της ομάδας σας και να δημιουργήσετε ενθουσιασμό σε κάθε έναν από τους συνεργάτες σας, πιστεύετε ότι αυτό θα άλλαζε τα αποτελέσματά σας? Σίγουρα. Δεν θα μπούμε σε βάθος στο θέμα του αναδιπλασιασμού στο σημερινό μάθημα, μιας και είναι κάτι που απαιτεί αρκετό χρόνο και εξήγηση, αλλά αν κάνετε αυτά τα τέσσερα βασικά βήματα, θα μπορέσετε να δημιουργήσετε αναδιπλασιασμό. Για να λειτουργήσει βέβαια αυτό, χρειάζεται να μάθετε πώς να ξεκινάτε σωστά έναν νέο συνεργάτη. Δηλαδή, για να δώσετε στο συνεργάτη σας κάθε πιθανότητα επιτυχίας, χρειάζεται να το βοηθήσετε κατάλληλα, ειδικά στο ξεκίνημα. Τώρα, δεν σημαίνει αυτό ότι αν εσείς κάνετε ένα σωστό ξεκίνημα με κάθε νέο σας συνεργάτη, ότι όλοι θα το κάνουν και ότι όλοι θα πετύχουν. Όχι. Αλλά τουλάχιστον από τη μεριά σας, φροντίστε να μπορείτε να παρέχετε στους συνεργάτες σας το κατάλληλο έδαφος, ώστε οι κατάλληλοι να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Όταν ο αγρότης παίρνει, ξέρει ότι κάποιοι από τους σπόρους που θα ρίξει θα ανθίσουν και κάποιοι δεν θα ανθίσουν. Ο αγρότης όμως παρέχει το κατάλληλο έδαφος και την κατάλληλη φροντίδα σε όλους. Και αυτοί που είναι να ανθίσουν, τελικά θα ανθίσουν. Αλλά δεν μπορεί να ρίξει τους σπόρους στο έδαφος και απλά να εύχεται, ξέρω εγώ, να σταυρώσει τα χέρια του και να εύχεται κάποιοι να πιάσουν. Θα πρέπει να τους παρέχει τα κατάλληλα εφόδια. Στη μονόρια εκπαίδευση με θέμα εκπαίδευση νέων συνεργατών, τα πρώτα βήματα με έναν νέο συνεργάτη για να μείνει στη δουλειά, την οποία μπορείτε να βρείτε στο greekcoach.gr/train, θα βρείτε το link και στην περιγραφή, εξηγώ τους τρεις τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο βήμα προς βήμα πλάνο. Τι χρειάζεται να προσέξετε όταν ξεκινάτε την εκπαίδευση ενός νέου συνεργάτη για να μην απογοητευτεί και τα παρατήσει από την πρώτη εβδομάδα? Να κάνουμε το πρώτο ραντεβού εκπαίδευσης από κοντά ή από το τηλέφωνο? Πόση ώρα να αφιερώσουμε αν το κάνουμε από κοντά ή αν το κάνουμε από το τηλέφωνο? Ποια είναι τα συγκεκριμένα θέματα που συζητάμε στην πρώτη συνάντηση και ποια στη δεύτερη? Φόρμα αποτίμηση επιχειρηματικής στρατηγικής, ένα απαραίτητο εργαλείο για τη δημιουργία του πλάνου δράσης των συνεργατών σας και πολλά πολλά άλλα. Για να δείτε περισσότερα για αυτή την εκπαίδευση και για να ακούσετε και κάποιο απόσπασμα της εκπαίδευσης, μπείτε στο greekcoach.gr/train. Τώρα, σε κάποιο επόμενο μάθημα θα μοιραστώ μαζί σας τα 4 βήματα που ακολουθώ όταν θέλω να διδάξω σε κάποιον οτιδήποτε. Είτε είναι το πώς να παίρνει κάποιος τηλέφωνα, πώς να κάνει παρουσιάσεις, πώς να εκπαιδεύει τους συνεργάτες του, ακόμα και για τα παιδιά μου. Όταν θέλω να διδάξω στο παιδί μου κάτι, π.χ. πώς να δένει τα κορδόνια του ή πώς να στρώνει το κρεβάτι του ή πώς να επικοινωνεί με τους άλλους, οτιδήποτε, ακολουθώ αυτά τα 4 συγκεκριμένα βήματα, τα οποία θα τα δούμε σε κάποιο επόμενο μάθημα. Γράψτε μου στα σχόλια
Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση ή η μεγαλύτερη δυσκολία που συναντάτε όταν εκπαιδεύετε τους συνεργάτες σας, τους πολιτές σας ή το προσωπικό σας? Γράψτε ένα σχόλιο και θα χαρώ να το συζητήσουμε. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και επίσης θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσασταν με άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσε. Κάντε πράξη στα 4 αυτά βήματα για να δημιουργήσετε έναν διπλασιασμό. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.